Γεια σας! Ακούς, Μαντώ, ακούς! Play τάκι-τάκι. Τι τάκι-τάκι, μωρέ. Τι τάκι-τάκι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι του Try Me, ήρθε η ώρα για να σας δείξουμε τα καλύτερα active noise cancelling ακουστικά στον κόσμο. Είχαμε δείξει πριν δεν ξέρω πόσο καιρό έχει περάσει από τότε που είχαμε δει το προηγούμενο μοντέλο της Sony. Spotify, τάκι-τάκι. Τα 1000XM2 είχαμε δείξει τότε, τώρα βγήκανε τα 1000XM3. Έχουμε πάνω κάτω τα ίδια ακουστικά βελτιωμένα όσον αφορά στο κομμάτι της εργονομίας για να τοποθετείτε ωραία στο κεφάλι σου, όπως είναι εδώ πέρα πάνω στη Μαντώ. Εδώ πέρα η αριστερή πλευρά έχει το NFC. Κάτσε εκεί πέρα ακίνητη. Κάτσε ακίνητη. Μπορείς να πατήσεις το play. Εδώ πέρα NFC. Ακουμπάς το κινητό σου πάνω για να γίνει σύνδεση. Έγινε κατευθείαν. Όταν βάλεις το χέρι σου πάνω από το δεξί, βάλει το χέρι σου πάνω από το δεξί αυτή. Σταματάει το active noise cancelling για να ακούς καλύτερα απ' έξω τι γίνεται. Ναι, τώρα έτσι. Ναι. Είναι σαν να έχουν βουλώσει τα αυτιά μου, σαν μιλάμε μέσα από πηγάδι. Έτσι, είναι αυτά τα κλασικά πραγματάκια. Εδώ πέρα στο δεξί ακουστικό επίσης είναι και τα ρυθμιστικά play, pause, άμα τα πατάς από εδώ πέρα να ξεκινάει και να πηγαίνει η μουσική στο επόμενο. Εδώ είναι το play. Ακόμα για το κεφάλι της Μαντός μια χαρά χωράει, μπορεί να τα ανοίξει ακόμα περισσότερο. Εδώ από κάτω έχει USB Type-C καλώδιο για τη φόρτιση, έτσι, πλήκτρο power. Πόσες ώρες αυτονομίας έχει? 30. Ω, αλήθεια! Λέει, έπαθε πλάκα. 30 ώρες αυτονομία. Άμα τελειώσει η μπαταρία ή τέλος πάντων δεν θες να τα δουλεύεις με Bluetooth, γιατί είναι Bluetooth, μπορείς να βάλεις καλωδιάκι εδώ πέρα. Κάτι σημαντικό σου, τι χρώματα βγαίνει? Μόνο μαύρο? Νομίζω έχει ένα ακόμα. Τι? Χρυσό, χρυσαφή ή κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι. Νομίζω αυτό είναι το άλλο χρώμα. Και ξαναλέω, άμα τελειώσει η μπαταρία, έχει εδώ πέρα καλωδιάκι, το καρφιτσώνεις με ένα mini jack στο κινητό σου, να ακούς μέσω καλωδίου. Βέβαια, άμα βάλεις το καλώδιο και δεν δουλεύει η αυτονομία, δεν δουλεύουν τα extra χαρακτηριστικά που έχει. Όπως το γεγονός ότι μπορεί να ρυθμίσεις από το κινητό σου πολλά πράγματα μέσα από την εφαρμογή που έχει. Έτσι. Όπως για παράδειγμα, μπορώ εγώ εδώ πέρα τώρα έχω ενεργοποίηση τον Google Assistant. Έτσι. Ναι. Τι σημαίνει, σημαίνει αυτό εδώ πέρα, τι σημαίνει αυτό εδώ. Ναι. Λοιπόν, ο Google Assistant είναι αυτός ο βοηθός που έχει η Google στα κινητά της, υποστηρίζει και Alexa. Το κουμπάκι το, αυτό εδώ πέρα, το NC, Noise Cancelling ή Ambient, που ουσιαστικά μπορεί να το ρυθμίσεις εσύ για να ενεργοποιήσεις και να απενεργοποιήσεις το Active Noise Cancelling, έτσι, το οποίο είναι στο αριστερό αυτή, εγώ μπορώ να πατήσω εδώ το κουμπί, να το κρατήσω πατημένο και να πω What time is it και θα μου απαντήσει. What time is it? Μου είπε ότι είναι 5:30. Μέσα έπεσε. Μπορώ εγώ εδώ πέρα επίσης να του πω να παίξει ένα κομμάτι μουσικής. Έτσι, χωρίς να χρειάζομαι το κινητό. Όταν ο Google Assistant έρθει και στα ελληνικά. Θα μπορείς να βάλεις και οικονομικό. Θα μπορείς να μιλάς στα ελληνικά. Δεν χρειάζεται να μιλάς στα αγγλικά. Τώρα προς το παρόν ο Google Assistant στα αγγλικά. Λοιπόν, μπορώ να πατήσω εγώ πέρα το κουμπί. Κάτσε και να δεις τώρα πώς θα γίνει. Play Nirvana Smells Like Teen Spirit. Like a champion, λέει. Τώρα μου δείτε ότι θα το ψάξει. Α, το έβαλε. Και εγώ το ακούω τώρα εδώ. Το ακούς, δεν το ακούς, σοβαρό. Αλήθεια, τώρα παίζει. Ακούγεται. Ναι. Ακούγεται. Ακούσα και... Ακούγεται. Το οποίο σημαίνει, αυτό είναι λοιπόν ένα καινούργιο χαρακτηριστικό που έχει το συγκεκριμένο σετ ακουστικών. Έχεις τον Google Assistant ή την Alexa και δίνεις οδηγίες. Μπορεί να ρωτήσεις τι ώρα είναι, τι καιρός είναι και στα απαντάει κατευθείαν στο ακουστικό, έτσι. Δεν χρειάζεται να δεις κάτι στο κινητό σου εδώ πέρα. Πώς δυναμώνει ένταση. Έτσι. Από εδώ, όχι, έτσι, από εδώ πάνω. Τώρα άλλα πράγματα μπορείς να κάνεις εδώ πέρα από την εφαρμογή. Το active εσύ noise... ακούς αυτό που ακούω εγώ. Τώρα ακούς. Όχι ρε, γιατί να ακούω. Τίποτα. Εγώ γιατί ούτε να ακούω. Ούτε εγώ δεν ακούω τίποτα. Εσύ δεν ακούω μουσική. Μπράβο, ούτε εσύ ακούς ούτε εγώ. Αφού σου κλείσα τη μουσική, hello, ακούς. Hello. Α, ακούς τη μουσική εσύ, έτσι. Κάτσε να την κλείσω. Τι φωνάζε ρε φίλε. Λοιπόν, μέσα από την εφαρμογή, έτσι, μπορείς να ρυθμίσεις διάφορα ωραία πραγματάκια. Έλα εδώ, Άλεξ. Λοιπόν, αυτό που λέγαμε λοιπόν, το Active Noise Cancelling είναι το γεγονός ότι απομονώνει τα ακουστικά από τον έξω χώρο. Χρησιμοποιεί ειδικά μικρόφωνα για να ακούει τον περιβάλλοντο χώρο και μέσα από τον επεξεργαστή που έχει και το software που τρέχει εσωτερικά το ακουστικό, απομονώνει τον εξωτερικό χώρο και είναι σαν να μην ακούς τίποτα. Μου είχαν δώσει και τα είχα εκεί πέρα δύο εβδομάδες. Και απ' έξω από το γραφείο, είναι στο ισόγειο το γραφείο, απ' έξω ήταν κομπρεσέρ, βάζανε οπτική, είναι στο απέναντι κτίριο.
Και είχα ουσιαστικά εγώ και αγαπητοί. Αυτά μουσική. Πρέπει να πάνε να πάρουν στο ρουκζούκ να του βάζουν που έχουν τι άλλε τι βλακίε. Αυτά. Δεν θα ακούνε τίποτα. Δεν άκουγα το κομπρεσέρ. Και βγάζω τα ακουστικά και ξαφνικά καταλαβαίνω ότι απ' έξω γίνεται χαμό και είναι το κομπρεσέρ και βαράει. Και χτυπάει εκεί πέρα, ανοίγουν το πεζοδρόμιο για να περάσουν από την Κίνα στον άνθρωπο, α πούμε. Και τα ξαναβάζω. Για μίλα λίγο. Και χωρί να έχει και μουσική, έτσι. Χωρί και να έχει και μουσική, πάλι δεν άκουγα τίποτα. Και μπορεί εσύ μέσα Τέλειο. Από εδώ. Κοίτα εδώ, μπορεί μέσα από την εφαρμογή να βάλει adaptive sound control. Έτσι, όπου ουσιαστικά αυτόματα μόνο του πηγαίνει και ρυθμίζει την ένταση του ήχου και το active noise cancelling ανάλογα με το τι κάνεις. Τώρα καταλαβαίνω ότι περπατάς, έτσι. Το noise cancelling λοιπόν μπορεί να το ρυθμίσεις εσύ την έντασή του, πόσο δυνατό θα είναι έτσι, στο ambient sound control. Μπορείς από εδώ πέρα να ρυθμίσεις την ατμοσφαιρική πίεση, δηλαδή άμα μπεις σε ένα αεροπλάνο και πας σε μεγάλο ύψος και αρχίσει η συμπίεση και αποσυμπίεση μέσα στο αεροπλάνο, αλλάζει η ατμοσφαιρική πίεση μέσα στο αεροπλάνο. Μάλιστα. Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται διαφορετικό επίπεδο πίεση. Οπότε μέσα πάει και ρυθμίζει. Καταλαβαίνει από εδώ, πατάς εδώ, έτσι. Πατάς εδώ πέρα το Noise Cancelling Optimizer, Start και σου λέει, τέλος πάντων, φόρεσε τα ακουστικά σου. Ναι. Και μετράει την πίεση μέσα στα αυτή για να ρυθμίσει το noise cancelling ανάλογα με την πίεση που είναι μέσα στην ατμοσφαιρική πίεση γύρω σου. Για πάτα να πω. Γιατί. Θέλω να πω κάτι. Δεν ακούς τίποτα. Μιλάς τώρα. Ναι. Δεν ακούω τη φωνή μου. Ναι. Και εμείς. Ναι, δεν την ακούω τη φωνή μου. Και εμείς δεν ακούμε τίποτα. Δεν σ' ακούω καθόλου πραγματικά. Εμείς. Έλα τώρα, κάτσε. Δεν ακούω τίποτα. Φώναξε. Φώναξε να δω που ακούς. Περίμενε. Βάλτε μια λέξη. Τι λέτε, ρε, δεν ακούω τίποτα. Θα πατήσω pause. Περίμενε. Θα πατήσω pause. Μπακλαβάς. Μπακλαβάς είπες. Ναι, το διάβασα γι' αυτό. Όχι, δεν τα άκουσα. Το διάβασα. Κοτσόβολος. Εδώ δεν ακούω τίποτα. Κοτσόβολος. Φωνάζω. Ναι. Κάτσε να το σταματήσω. Όχι, όχι. Αυτό πες. Κοτσόβολος. Δεν ακούω, ρε. Τα χείλη μόνο. Κοτσόβολος. Κάτσε. Μου ήρθε μια ειδοποίηση. Δεν ξέρω τι μου λες εσύ. Κοτσόβολος. Πατάω το κουμπί εδώ πέρα και μου διαβάζει την ειδοποίηση. Λέω. Μου διαβάζει την ειδοποίηση τώρα. Κοίτα, Δημήτρη, άμα δεν τα βάλεις όμως στα αυτιά σου που τα βάλεις πριν, αυτό σου είπα φόρατα, όπως τα είχα έτσι, ακούγονταν ο ήχος. Ναι. Όταν τα έβαλα εδώ, ρε, δεν ακούγονταν τίποτα. Δεν ακούει τίποτα. Τρελό! Μπορείς να ρυθμίσεις εσύ εδώ πέρα σε round, να βάλεις μουσική και να κάνει προσομοίωση σε round. Αρένα, club, outdoor stage, έτσι, έλα, αυτά. Equalizer, μπορώ να ρυθμίσω, έχει έτοιμα equalizer εδώ, bright, excited. Mellow ή μπορείς να ρυθμίσεις εδώ πέρα, πας στο χειροκίνητο, treble boost, speech, αυτό manual, εδώ ανοίγει. Όπως το manual, έτσι. Μίτσο. Μπορώ εγώ να τα ρυθμίσω εδώ, τις συχνότητες, όπως θέλω εγώ, έτσι. Ανοίγει αυτό. Όχι, δεν ανοίγει, γιατί να ανοίξει. Έχει επίσης, υποστηρίζει για high quality audio, το οποίο σημαίνει αν το υποστηρίζει το κινητό σου, μπορεί να παίζεις υψηλής ποιότητας αρχεία και να ακούς τη μουσική τους ακόμα καλύτερα. Εντάξει, και όλα αυτά βέβαια γίνονται μέσω Bluetooth. Αυτονομία στη δείχνει και εδώ πέρα. Οκ, okay, 100%, 30 ώρες δεν θα τελειώσουν ποτέ. 30 ώρες. Ναι, εκεί 30 ώρες. Εδώ πέρα το τελευταίο κομμάτι που έπαιζα. Και αυτό το DSC-HX έχει να κάνει, μπορεί να το έχεις αυτόματο και off. Είναι ουσιαστικά ένα ρυθμιστικό για να κάνεις καλύτερη την ποιότητα του ήχου. Εδώ πέρα λοιπόν αυτό που σου έλεγα, το κουμπάκι που πατάς εκεί πέρα, το είχαμε ενεργοποιημένο για το Google Assistant. Μπορώ να το απενεργοποιήσω στο Google Assistant, έτσι. Κάνει αποσύνδεση και μετά ουσιαστικά το κουμπί αυτό το χρησιμοποιείς εσύ, το έκλεισα, δεν μπορεί να δίνεις εντολές τώρα. Ναι. Έτσι, το κουμπί αυτό μπορεί να το πατάς τώρα για να ενεργοποιείς και να απενεργοποιείς το Active Noise Cancelling. Για πάτα το κουμπάκι τώρα, είναι ενεργοποιημένο το Active Noise. Ναι, αυτό που πάτησες πριν. Ακούς καλύτερα τώρα, ακούς διαφορετικά. Ναι, τώρα σ' ακούω σαν να μην έχω. Σαν να μην έχεις. Έχει απενεργοποιηθεί το Active Noise Cancelling, οπότε με ακούς δυνατά, πιο δυνατά. Ναι, σ' ακούω πιο δυνατά. Ναι, γιατί χρησιμοποιεί τα μικρόφωνα που έχει πάνω και τη φωνή μου τη μεταφέρει μέσα από τα μικρόφωνα στα ακουστικά για να ακούει σίγουρα. Ξαναπάω το. Τώρα τι γίνεται. Τώρα έχει control off. Τώρα σ' ακούω σαν να έχω βάλει τα δάχτυλά μου. Sound control off. Τώρα ουσιαστικά ακούει χωρίς να χρησιμοποιείται κάτι. Ακούει όπως περνάει ο ήχος από τη φωνή μου μέσα από τα ακουστικά. Έτσι. Ναι. Ξαναπάτα το και θα ενεργοποιηθεί πάλι το active noise cancelling. Τώρα δεν ακούς τίποτα. Noise cancelling.
Ναι. Τώρα τίποτα. Τώρα δεν ακούς τίποτα. Οπότε έχεις αυτή την επιλογή. Σαν να έχουν βουλώσει, σαν να είμαι ναι, πάνω ναι, ναι. Οπότε έχεις την επιλογή εσύ αυτή να είναι το κουμπί το συγκεκριμένο τι θα κάνει. Αν θα είναι ambient sound control ή θα χρησιμοποιεί κάποιος από τους δύο assistant, τον Google Assistant ή την Amazon Alexa. Όποιον βολεύει τον καθένα. Ναι. Πρέπει να έρθει σε ένα κατάστημα του. Ναι, τώρα ό,τι και να λέμε εμείς. Και τώρα έρχεσαι κανονικά στην πραγματικότητα. Ναι, και τώρα έρχεσαι στην πραγματικότητα. Πρέπει να το δοκιμάσεις οπωσδήποτε. Δηλαδή, άλλο να στο δείχνουμε και άλλο να το κάνουμε. Άμα δεν το ακούσεις. Και γι' αυτό το λόγο θεωρούνται ότι έχουν το καλύτερο active noise cancelling στον κόσμο. Και γι' αυτό δικαιολογούν και την τιμή τους. Έχουν και αυτό το πέρα το πολύ ωραίο χαρακτηριστικό για να τα μαζεύεις και να τα κουβαλάς εύκολα. Και έχουν και μια πολύ ωραία συσκευασία. Έτσι, ένα ωραίο τσαντάκι. Αυτά είχα να σας πω. Βασικά, ό,τι και να λέω, αν δεν τα ακούσεις από κοντά, έτσι, δεν έχει νόημα. Εκεί καταλαβαίνεις τι πετυχαίνουν. Τι σημαίνει ακουστικό της Sony. Άντε φιλιά, τα λέμε την επόμενη Παρασκευή. Τώρα... Τα κρεμάω εδώ. Μη... Είμαι εδώ.